Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Το Περσικό κράτος ήταν τεράστιο. Απλωνόταν στην Ασία και την Αφρική. Αρχηγός του κράτους ήταν ο μεγάλος βασιλιάς που τον σέβονταν όλοι. Το κράτος ήταν χωρισμένο σε μεγάλες περιφέρειες, τις σατραπίες, τις οποίες διοικούσαν οι σατράπες. Οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας δεν είχαν κάνει το δικό τους κράτος. Διαιρεμένες όπως ήταν, έχασαν την ελευθερία τους και προπάντων δεν μπορούσαν να εμπορευτούν ελεύθερα με άλλες πόλεις. Όταν μάλιστα οι Πέρσες έκαναν εκστρατεία στη Θράκη, ανάγκασαν τους Έλληνες της Μικράς Ασίας να στείλουν και δικό τους στρατό. Η κατάσταση για τους Έλληνες γινόταν όλο και πιο άσχημη. Αποφάσισαν τότε να εξεγερθούν και να διώξουν τους Πέρσες. Επειδή όμως μόνοι τους δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν, ζήτησαν βοήθεια από την Ελλάδα. Δυστυχώς για αυτούς, μόνο οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς έστειλαν λίγα πλοία. Οι επαναστάτες έδιωξαν τις περσικές φρουρές και έφτασαν ως τις Σάρδεις. Οι δυνάμεις τους όμως δεν ήταν αρκετές και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Λίγο αργότερα νικήθηκε και ο στόλος τους κοντά στο νησάκι Λάδι το 494 π.Χ. Η επανάσταση τελείωσε και οι Έλληνες των Μικρασιατικών παραλίων γνώρισαν βαρύτερο ζυγό. Η Μίλητος, που είχε πάρει πάνω της μεγάλο μέρος του αγώνα εναντίον των Περσών, λαιλατήθηκε και καταστράφηκε από τα θεμέλια. Η καταστροφή της Μιλήτου προκάλεσε μεγάλη λύπη στην Ελλάδα, πιο πολύ όμως στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι, που ήταν Ίωνες, το πήραν βαριά. Στο θέατρο της Αθήνας παίχτηκε ένα έργο για την καταστροφή της Μιλήτου, πολύ συγκινητικό, που έκανε όλους τους θεατές να κλάψουν.